Καλησπέρα φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Blue Sky και στο Μπορείς να το σώσεις. Είναι η πρώτη τελευταία εκπομπή που κάνουμε, θα κάνουμε άλλη μια εκπομπή την Πέμπτη και θα σταματήσουμε για λίγες μέρες να ξεκαιριστούμε. Εκτός εάν και εφόσον έρθει κάποιο νέο νομοσχέδιο που θα βοηθάει την προστασία της πρώτης κατοικίας, διότι δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας, άρα έληξε η προστασία της πρώτης κατοικίας και από εδώ και πέρα μπαίνουμε σε αχαρτογράφητα νερά. Διότι νομικό πλαίσιο δεν υπάρχει. Έχω φωνάξει σήμερα και την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, ειδική, να μας πει τη γνώμη της και το νόμο επί της ουσίας για τα κόκκινα δάνεια. Καλησπέρα, κυρία Βορδόνη. Καλώς ήρθατε. Μπορείς να το σώσεις και εξηγήστε μας. Καλησπέρα, καταρχήν, και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Εάν ισχύει αυτό που λέω, το πω σιγά, καθαρά, το ακούσει όλος ο ελληνικός λαός, ότι σήμερα δεν υπάρχει καμία προστασία πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ο δανειολήπτης δεν μπορεί να κάνει κάποιο νόμο, να το πούμε, κάποιο κώδικα, έτσι ώστε να προστατευτεί. Ισχύει. Λοιπόν, σήμερα, έτσι όπως το λέμε για να το καταλάβει και το κοινό μας παρακολουθεί, δεν υπάρχει πλέον ούτως ή άλλως, δεν υπήρχε ποτέ μετά από μεγάλο διάστημα ο νόμος Κατσελίδη καταργήθηκε. Υπήρχε μια πλατφόρμα που τον αντικατέστησε για ένα συγκεκριμένο άρθρο που έληξε και αυτή πριν λίγες ημέρες. Και πλέον υπάρχει καινούργια πλατφόρμα που έχει να κάνει με κάποια επιδότηση. Δεν έχει να κάνει με προστασία της κυρίας καταργίας, δεν μπερδευτούμε. Απλά δηλαδή το κράτος θα δώσει ένα ποσοστό στη δόση, τη μηνία που θα καθορίσει τελικά η πλατφόρμα, εφόσον βέβαια έρθουμε σε μια συνεννόηση και συμφωνήσουμε τελικά με την τράπεζα. Παιδιά, ας το κοντρόλ, όποτε θέτη μου, βγάλετε ένα σουπεράκι, απροστάτευτη πρώτη κατοικία, όποτε μπορέσει. Αυτό λοιπόν με πολύ απλά λόγια συνεπάγεται το εξής, ότι δηλαδή εγώ που έχω να δάνειο π.χ. στην Εθνική Τράπεζα και έχω να το πληρώσω π.χ. 5 χρόνια και αυτό ενδεχομένως έχει καταγγελθεί και μου έχει έρθει και το εξώδικο και μπορεί να έχει βγει και την ταγή πληρωμής, σημαίνει ότι απλά από την πλατφόρμα μπορεί να πάρω ένα ποσό της δόσης, εφόσον πρώτα φυσικά προηγηθεί μια συμφωνία ότι ρυθμίζεται το δάνειο. Δεν μπορώ να πάρω δηλαδή με καταγγελμένο το δάνειο με διαταγή πληρωμής ή και ακόμη χειρότερο σενάριο να έχω και πρόγραμμα πληστηριασμού και να ζητάω ότι η πλατφόρμα μου δώσει και την επιδότηση της δόσης. Εκεί μιλάμε για άλλα πράγματα, μιλάμε για προκαταβολές, μιλάμε για ένα άλλο μοντέλο αποπληρωμής οφειλής, γιατί πλέον έχουμε φύγει από την κανονικότητα εξυπηρέτησης του δανείου. Μιλάμε για δάνεια τα οποία είναι προβληματικά, είτε πάρα πολύ απλά, είτε ο δανειολήπτης πραγματικά αδυνατεί και δεν μπορεί να πληρώσει, είτε ενδεχομένως έχουμε και μια άλλη κατηγορία δανειοληπτών, που εσκεμμένα, θα έλεγα, ή θελημένα, έχουν ακολουθήσει ένα άλλο μονοπάτι κατά της τράπεζας, είτε επειδή ακολουθούν αγωγές, είτε για διαφορετικούς άλλους λόγους. Ωραία, μια και το λέτε αυτό, θα βγάλουμε σε λίγο για τα τηλέφωνα του σταθμού και είναι εδώ η κυρία Βορδόνη να απαντήσει σε ό,τι έχει να κάνει τις νομικές έτσι προτάσεις. Ωραία. Και έχουμε λοιπόν το να βγάλουμε και το τηλέφωνο του σταθμού εδώ του Blue Sky, το 211, να το δει ο κόσμος, να παίρνετε εδώ να λέτε τα προβλήματά σας. Έτσι ώστε αυτό, μπράβο, ευχαριστώ πολύ το κοντρόλ, για άλλη μια φορά ψωγή. 211-18-60-001 είναι το τηλέφωνο του Blue Sky. Μπορείτε να βγαίνετε και οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε να μας τη λέτε και εμείς θα προσπαθήσουμε να απαντήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε απλά και σύντομα. Και στο 2-10-49-64-569 είναι το τηλέφωνο του γραφείου. Αν κάποιος δεν θέλετε να βγείτε εδώ στο σταθμό, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εμείς σε όλα τα τηλέφωνα θα απαντήσουμε σίγουρα και εγώ προσωπικά σας πάρω έναν έναν. Άρα, απροστάτευτη λοιπόν η πρώτη κατοικία. Έτσι, να το μάθει ο ελληνικός λαός, χωρίς προστασία η πρώτη κατοικία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι είναι το τέλος του κόσμου. Τι λύσεις έχουμε εμείς, κυρία Βορδόνη, αυτή τη στιγμή? Πολύ σωστά το βάλατε. Και θα σώσω κατευθείαν το λόγο. Υπάρχει διαδικασία να πάρει κάποιος μία επιδότηση δόση, να πάρει κάποια χρήματα, τα οποία μπορεί να φτάσουν 4-5 χιλιάδες. Δεν είναι ένα ποσό που θα πρέπει να το αφήσουμε στην άκρη. Όμως εδώ να το ξεκαθαρίσουμε. Άλλο πράγμα η επιδότηση και άλλο πράγμα η προστασία της πρώτης κατοικίας. Έχετε το λόγο. Καταρχήν, ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει το εξής. Αν έχουμε κάποιον άνθρωπο που τελικά μπορεί να έχει και τελική απόφαση οριστική του νόμου Κατσέλη και μπορεί να έχει τελειώσει εδώ και 3-4 χρόνια, από κάτι το οποίο για να το καταλάβουμε όλοι μας πλέον, αυτός ο άνθρωπος, αν τελικά δεν έχει ενεργοποιήσει την εγγύηση που προέβλεπε ο νόμος ο Κατσέλη, έχει δικαίωμα τώρα να την ενεργοποιήσει μέσα από την πλατφόρμα. Με λίγο πιο απλά. Να το ακούσει λοιπόν. Έτσι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σαφές. Εγώ λοιπόν έχω μια τελική απόφαση του νόμου Κατσέλη και από εκεί μετά λοιπόν εγώ τελικά μπορεί να μην ενεργοποίησα την εγγύηση, γιατί εγγύηση τη λέει μέσω νόμος, το κομμάτι λοιπόν που πρέπει να ζητήσω από το ελληνικό δημόσιο για να μου χορηγεί ένα μέρος της δόσης που έχει καθορίσει ο δικαστής. Αυτό το λοιπόν μπορώ τώρα να το ζητήσω μόνο βέβαια για 9 μήνες, όχι εσά μέχρι την αποπληρωμή του. Μπορώ να το ζητήσω λοιπόν μόνο για 9 μήνες, εφόσον μπω στην πλατφόρμα και εφόσον τελικά δικαιωθώ και μου δώσει την επιδότηση. Εκτός της κατηγορίας με τους πληγέντες εννοείται, έτσι. Ναι, είναι ανεξάρτητο το κομμάτι αυτό. Άρα ανοίγει ένα άλλο παράθυρο τώρα, κυρία Βορδόνη, αυτοί που έχουν οριστική τους απόφαση. Γιατί έχουν οριστική απόφαση και φυσικά είναι στην κατηγορία των πληγέντων. Α, και είναι στην κατηγορία των πληγέντων. Ναι, γιατί θα πέσει την παράγραφο την 7 που λέει το άρθρο 72 του νόμου του συγκεκριμένου που θα έχει βγει. Ωραία. Επειδή τώρα είναι λίγο μπερδεμένα αυτά τα πράγματα, ή βγαίνετε εδώ και ρωτάτε αν εσείς δικαιούστε τη διαδικασία, ή στο 2-10-49-64-569, 2-10-49-64-569,
Βγαίνετε λοιπόν και μας παίρνετε ένα τηλέφωνο και λέτε: ξέρετε κάτι, έχω αυτό το πρόβλημα, είμαι σε αυτήν την κατηγορία, έχω αυτό το εισόδημα, έχω αυτό το επάγγελμα, δικαιούμαι την επιδότηση. Αυτό όμως με την επιδότηση, και θα σας ξαναδώσω κατευθείαν το λόγο, είναι ένα κομμάτι, είναι το κερασάκι. Εδώ μιλάμε τώρα για την τούρτα, μιλάμε για το πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι ότι έρχονται μαζικοί πληστηριασμοί λόγω της απελευθέρωσης πρώτης κατοικίας. Έτσι, 2-11-18-60-001, όποιοι θέλετε πάρετε τηλέφωνο να ρωτήσετε. Αυτό είναι ένα κομμάτι, μια βοήθεια, μια μερική βοήθεια σε ανθρώπους που ήταν από το COVID-19. Mm-hmm. Από εκεί και μετά όμως, τι γίνεται με τους πληστηριασμούς? Τι γίνεται με τα κόκκινα δάνεια? Τι γίνεται για τις κατηγορίες οι οποίες δεν μπορούν να προστατευτούν? Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που είναι 70 χρονών, κάποιους λόγους δεν πλήρωσε και έρχεται σήμερα να ρυθμίσει και χρωστάει 100.000, 150.000 και παίρνει 600 και 700 ευρώ, που αυτός ο άνθρωπος έπαιρνε 1,5 χιλιάρικο. Και εσείς οι πολιτικοί, με τις λάθος πολιτικές αποφάσεις που πήρατε, φτωχοποιήσατε τον ελληνικό λαό και τον κάνατε ζητιάνο. Έρχεται λοιπόν τώρα αυτός ο άνθρωπος και λέει να ρυθμίσω, 70 χρονών. Τι θα κάνει, κυρία Βορδόνη? Θα πήγαινε σε εσάς ή σε έναν οποιοδήποτε δικηγόρο και τι θα έλεγε? Βάλε με στον νόμο να κάνουμε μια προσπάθεια. Αυτό τώρα τελείωσε, δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε για ποιο θέμα μιλώ εγώ? Μιλώ για τη διαδικασία που κάποιος θέλει να δώσει κάτι, θέλει να πληρώσει, αλλά είτε το τραπεζικό προσδόκιμο είτε τα εισοδήματά του δεν τον καλύπτουν. Γιατί αν πούμε ότι για 80 χρονών να λήξει το δάνειο, έχουμε 10 χρόνια, 120 μήνες. Όταν χρωστάει 100.000 ευρώ, πώς θα πρέπει να πληρώσει 800, παίρνει 600, τι γίνεται? Εκεί είναι το πρόβλημα. Και νομίζω ότι ίσως εκεί θα μπορούσε κάποιο τρόπο να νομοθετήσει εκεί για πολύ αδύνατες κατηγορίες. Καλησπέρα σας, κύριε Γιώργο. Καλησπέρα σας. Με βάση αυτά που είπατε, κύριε Χαλκιώτη, ναι, για τις ευθύνες των πολιτικών κτλ., επειδή έχω χάσει κάθε ελπίδα για να αποπληρώσω το δάνειο, ήθελα να πω το εξής. Τα δύο μεγάλα κόμματα χρωστάνε γύρω στα 400 και εκατομμύρια. Με ποια λογική και με ποιο ηθικό ανάστημα θα ξεκινήσουν πληστηριασμοί τη στιγμή που οι ίδιοι τους χρωστάνε τόσα λεφτά? Εκατομμύρια, όχι στραγάλια, εκατομμύρια. Με ποιο ηθικό ανάστημα? Και αυτό το λέω με βάση το δικαίωμα προηγουμένως με μια τοποθέτηση που κάνατε. Γιατί σε μια χώρα πτωχευμένη, που την πτωχεύσαν αυτοί τα πιο μεγάλα κόμματα, και οι Πέτρες το ξέρουν, και η ιστορία θα το γράψει, ότι η χώρα πτώχευσε με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Ωραία. Για να τα λέμε έξω τα δόντια. Καταγράφηκε η απόψη σας. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλησπέρα, κυρία Μαρία. Ναι, καλησπέρα σας. Παρακαλώ. Έχετε το λόγο, ορίστε. Κύριε Χαλκιώτη. Ορίστε. Ναι, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Και για εσάς τον ίδιο. Μία ερώτηση ήθελα να κάνω. Παρακαλώ. Πήγα και με καλέσανε τον Οκτώβριο του 2019 να πάω να κάνω αυτό για την πρώτη κατοικία που είχαμε τον νόμο. Το 46-05 του 2019, μάλιστα. Μάλιστα. Έχουμε γίνει δικηγόροι. Η Βορδόνη μου έχει μάθει και τους νόμους. Το πτυχίο μου λείπει τώρα. Θα μου το δώσει, Βορδόνη. Ακούτε, με ταλαιπωρήσανε μέχρι σήμερα. Φέρε αυτό το χαρτί, φέρε αυτό. Και σήμερα με πήρανε και μου είπανε ότι εντάξει, εγκρίθηκε. Μάλιστα. Όχι για την πρώτη κατοικία και τέτοια βέβαια. Η ρύθμιση 250 ευρώ. Μισό λεπτό. Και χωρίς κούρεμα. Μισό λεπτό. Ωραία, καταγράφηκε και θα σας απαντήσω. Να πούμε κάτι πολύ απλό. Ότι εδώ, άλλο πράγμα η ρύθμιση, άλλο πράγμα η πλατφόρμα. Κυρία Βορδόνη, ξεκαθαρίστε τα λίγο που είστε και νομικός. Γιατί εδώ πήγε να τις κάνουν την πλατφόρμα, τελικά της είπαν εγκρίθηκε η ρύθμιση. Στην πλατφόρμα δεν της κάνανε κούρεμα. Θα ξεκαθαρίσουμε λίγο. Κοιτάξτε τώρα, για να ξεκαθαρίσουμε κάτι πολύ γενικά. Νομίζω ότι δεν λέει πουθενά ο νόμος ότι ντε και καλά θα πρέπει να συμβεί η απομείωση της οφειλής, δηλαδή η διαγραφή. Βάζει παραμέτρους, σύμφωνα με το διδαξία του κινήτου αντικειμενική για να μπω σε πλατφόρμα εμπορική τελικά για να καθοριστεί το υπόλοιπο της οφειλής και να γίνει ρύθμιση. Βάζει κριτήρια ηλικιακά, βάζει εισοδηματικά. Υπάρχουν πολλοί λοιπόν περιορισμοί και ψαλίδες, να το πω και έτσι, στη διαδικασία. Και τώρα στο κομμάτι εξοδικαστικό, δηλαδή αν δεν μπω τελικά ποτέ εγώ στην πλατφόρμα και κινήσω διαδικασία με κάποιο φάκελο, με δικαιολογικά, να έρθω διαπραγμάτευση απευθείας, δηλαδή με τον φυσικό μου απέναντι που έχω αντίθεση
αντίπαλο που είναι η τράπεζα, είναι τελείως διαφορετικό από το κομμάτι της πλατφόρμας. Στην πλατφόρμα, αυτό που πίεσαν οι δανειστές επί της ουσίας, κύριε Χαλκιώτη, είναι πιο ότι τελικά πρέπει να δεσμεύσω τον Έλληνα δανειολήπτη, να τον βάλω στο κομμάτι της πλατφόρμας, έτσι ώστε κοπτοραπτική να του βγάλει ό,τι του βγάλει το ρομποτάκι που είναι μέσα στην πλατφόρμα. Μην μπερδευόμαστε με τη διαπραγμάτευση που είναι μια διαζώσης διαδικασία έντονης αντιδικίας επί της ουσίας εκτός δικαστηρίων. Προσπαθούμε να αποδείξουμε τι, τα δέοντα. Ότι δηλαδή εγώ αδυνατώ να πληρώσω, το σπίτι μου δεν κάνει 100.000, κάνει πλέον 50.000 και αξιών επί της ουσίας εξωδικαστικά να υπάρξει μια απομείωση, ένα κούρεμα, γιατί αν είναι καταγγελμένο υπάρχουν άλλες διαδικασίες. Αν είμαι στον νόμο Κατσέλη και δεν έχω εκδικαστεί, έχω μια άλλη αντιμετώπιση. Αν τελικά έχω πληστηριασμό, έχω πάλι μια άλλη αντιμετώπιση με χρήματα. Μην μπερδευόμαστε και μην γενικά έτσι απλοποιούμε κάποια πράγματα και ο κόσμος βγαίνει και μιλάει και ρωτάει. Καλό θα είναι να συμβουλεύετε πριν πείτε οτιδήποτε. Ωραία. Να βγάλουμε τον κύριο Αντώνη και θα να τοποθετηθούμε. Καλησπέρα, κύριε Αντώνη. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιώτη. Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να είστε καλά. Κοιτάξτε, εγώ είμαι στο νόμο Κατσέλη εδώ και 12 χρόνια. Είμαι με την απόφαση την προσωρινή. Μάλιστα. Μίλησα σήμερα με τη δικηγόρο μου. Ωραία. Και μου είπε ότι δεν έχω κανένα πρόβλημα με τις παλιές. Τις παλιές αποφάσεις. Περιμένουμε δηλαδή, το τελικό είναι για το 27. Πόσα κινητά έχετε? Ένα, πρώτη κατοικία είναι, κύριε Χαλκιώτη. Τι δουλειά κάνετε εσείς? Εγώ είμαι τώρα συνταξιούχος. Πήρατε φαπάτς? Πήρα, έχω πάρει κάποιο φαπάτς. Ωραία. Θα το πούμε και σε λίγο, θα το εξηγήσουμε. Θα το εξηγήσουμε. Αυτό κινδυνεύει, θα περιμένω την τελική απόφαση. Καταρχήν, εδώ να σας πω λίγο. Υπάρχουν δύο τρόπους που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει. Τη νομική διαδικασία που την κάνετε με τη δικηγόρο σας και καλώς την κάνετε. Εμείς, σαν εκπομπή, προτείνουμε και κάτι ακόμα. Μια εξοδικαστική διαδικασία χωρίς να παραιτήσετε από τον νόμο. Χωρίς να παραιτήσετε από τον νόμο και διεκδικούμε να φέρουμε ένα καλό αποτέλεσμα τώρα. Και αν και εφόσον αυτό είναι κάτι που σας συμφέρει, ενδεχομένως κάνετε άλλες κινήσεις. Η διαπραγμάτευση δεν είναι στη διαπραγμάτευση, δεν υπάρχει προϋπόθεση να παραιτηθεί κάποιος από τον νόμο. Μάλιστα, μάλιστα. Δηλαδή, εάν το αφήσω έτσι, πάει για την τελική. Εάν και εφόσον δεν γίνει κάτι άλλο, θα αφήσουμε να ισχύει αυτό που σας είπε η δικηγόρο σας. Α, δηλαδή οι παλιές, αν κατάλαβα. Και είναι παλιές. Εγώ που είμαι στα 12 χρόνια. Ωραία. 12 χρόνια λίγο δύσκολο. Θα μιλήσει λίγο η κυρία Βορδόνη σε αυτό. Το 10 βγήκε ο νόμος 3869 και ψηφίστηκε. Έχουμε 2020, άρα είστε 10 χρόνια. Γύρω στα 10, εκεί πέρα είμαι. Είμαι εκεί, γύρω στα 10. Το εφάμπαξ πόσο γύρω το έχετε πάρει? Το έχω πάρει κάνα χρόνο παραπάνω. Κάνα χρόνο. Ναι. Είναι μεγάλο ποσό? Όχι, μου κρατήσανε και 6.500. Αυτό πρέπει να το δικαιολογήσετε λίγο, έτσι. Πρέπει να το δικαιολογήσετε, γνωρίζετε, έτσι. Το ΕΠΑΠΑΞ. Βεβαίως. Είναι εισόδημα. Είναι εισόδημα. Ωραία. Το έχετε προς διάθεση για τις τράπεζες? Όχι, δεν το έχω προς διάθεση. Θέλω να βοηθήσω το παιδί μου κτλ. Ναι, αυτό το γνωρίζω. Να τα πούμε αν είναι κάποια στιγμή μετά. Να τα πούμε λίγο πιο μετά, γιατί εδώ υπάρχει ένα μικρό ερωτηματικό. Μάλιστα. Εντάξει. Μάλιστα. Έγινε. Σας ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ. Λοιπόν, να πάμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, διότι εγώ φταίω που σας έχω κομμάθει, διότι η έννοια κούρεμα τη φέραμε μαζί με τη Βορδόνη εδώ από αυτό το πάνελ και να μου πεις γιατί το λες. Μα είναι η αλήθεια. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Blue Sky και στη διοίκηση που μας δώσανε και μας εμπιστευτήκανε και βγήκαμε εδώ και μιλήσαμε. Και σε διάφορα πάλι που ήταν και εδώ και ο κύριος Παυλόπουλος, δείχναμε στην αρχή τα κουρέματα και είχαμε και τις συμβάσεις. Γιατί η έννοια του κουρέματος ήταν κάτι τρελό. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή εμείς έχουμε πετύχει και αν μπορούμε να βγάλουμε και το κρόλ εκεί, παιδιά, οπότε εσείς να δείξουμε και τα παραδείγματα, ότι έχουμε πετύχει κάποια κουρέματα. Δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση, έστω και για 1%. Όλα ξεκινάνε από το μηδέν και σε συνεργασία και με μια διεπιστημονική προσέγγιση προσπαθούμε για το καλύτερο. 5%, 25%, 35%. Μηδέν δικαιούμαστε με έναν νόμο. Και εδώ είναι λίγο το τραβηγμένο της υπόθεσης, ότι ο αδύναμος έχει μια διαφορά με τον δυνατό. Έχει όλο το πλαίσιο δυνατός, δηλαδή οι τράπεζες. Προσπαθούμε εμείς, προσπαθούν και οι δικηγόροι να τους αναγνωρίσουμε τον αγώνα τους. Όμως, ποιος την παίρνει την απόφαση τώρα από εδώ και πέρα? Ο ισχυρός, η τράπεζα. Και εγώ δεν έχω κάποια δυνατότητα να υποχρεώσω την τράπεζα και να πω κάτσε ρε παιδί μου, να έχεις ένα όριο. Και πάλι, όταν μεταβιβάζει τα δάνεια σε διάφορα φαν, τι κάνει? Το φαν της δίνει τη δυνατότητα ο νόμος να αξιώσει το μάξιμο της απέτησης. Σωστά, κύριε Βορδόνη? Σωστά. Άρα, να το πούμε καθαρά και ξεκάθαρα. Θέλεις να προστατεύσεις το σύνολο της ακίνητης περιουσίας σου?
σε ενδιαφέρει να διεκδικήσεις ένα μεγάλο κούρεμα και να μην είσαι σε πτωχευτική ιδιότητα, διότι αν και εφόσον εξελιχθεί η υπόθεσή σου καλά στον νόμο και πάρεις ένα θετικό αποτέλεσμα, θετικό, ούτε μπορείς να πουλήσεις, σωστά τα λέω, ούτε μπορείς να πουλήσεις, πρέπει να δικαιολογήσεις τις αυξομοιώσεις στα εισοδήματα και καλύπτεται ο καθένας μόνο που έχει κάνει τη διαδικασία. Δηλαδή, εάν και εφόσον εγώ με την κυρία Βορδόνη έχουμε πάρει ένα δάνειο και η κυρία Βορδόνη πήγε και κέρδισε το δικαστήριό της, το έχουμε πει χιλιάδες φορές, παιδιά. Το έχει ξεκαθαρίσει 50 φορές εδώ. Μόνο η κυρία Βορδόνη κερδίζει. Όχι, δεν παρασύρει και εμένα. Ενώ αν έρθετε σε εμάς και κάνουμε μια ρύθμιση, καλύπτω όλους που είναι μέσα σε μια σύμβαση, διεκδικώ ένα κούρεμα και αύριο το πρωί, αφού έχουμε συμφωνήσει με την τράπεζα, 1 εκατομμύριο να βάλει στο λογαριασμό σας, δεν πρόκειται κανένας να σας πει που τα βρήκατε. Κανένας δεν πρόκειται να σας πει που τα βρήκατε. Τηρούμε τη συμφωνία. Έχουμε τη δόση μας. Έχουμε τηρήσει αυτά που υποσχεθήκαμε. Δεν μας ενδιαφέρει καθόλου η οικονομική κατάσταση. Άρα, το λέω για να το καταλάβετε. Έχουμε 3-4 μεγάλες κατηγορίες. Θα τις εξηγήσουμε. Πρώτη μεγάλη κατηγορία. Αυτή που είπε η κυρία Βορδόνη, ότι αν και εφόσον έχει γίνει οριστική, μπορεί να διεκδικήσει την επιδότηση στη δόση. Η άλλη κατηγορία, οι προσωρινές αποφάσεις μέχρι την εκδίκαση οριστικής, πριν γίνει αυτό, καλά κάνετε και έχετε τους δικηγόρους αυτούς που εμπιστεύεστε, κανένα πρόβλημα, ελάτε να διαπραγματευτούμε, διότι εάν έχετε πάνω από ένα κίνητο, εάν στη σύμβαση που έχουν εκεί και άλλοι άνθρωποι δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία, δεν έχουν το ίδιο αποτέλεσμα, υπάρχει πρόβλημα. Άρα, έρχομαι, ρυθμίζω, ενδεχομένως να έχω και ένα κούρεμα, το λέω ενδεχομένως, γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρο. Και τελειώνει η υπόθεση. Μένει όλη εκείνη την περιουσία σε μένα, προσπαθώ να πετύχω την πιο μικρή δόση και χωρίς προκαταβολές. Πάγω σε Βορδόνη τώρα, με κοιτάει, σου λέει τι λέει. Εάν δεν το κάνω είναι αυτό. Είναι κάποια μικρά έξοδα. Τώρα, θα το πω τα εξοδάκια. Πάω λοιπόν σε μια μεγάλη κατηγορία, αυτή που είσαστε και έχετε πληρώσει όλη την οικονομική φάπα. Μιλάμε για τους ελεύθερους επαγγελματίες που είναι ραχοκαλιά της οικονομίας, που το είπαμε εμείς εδώ και γίνει τσίχλα τώρα και καραμέλα, δεν πειράζει. Αυτοί οι άνθρωποι, μικροί, μεγάλοι, μεσαίοι, ανάλογα ο καθένας τα χρήματα που έχει επενδύσει και ανάλογα το ρίσκο που έχει πάρει, έχετε χαλάσει σχέση με τις τράπεζες. Δεν έχω μιλήσει ακόμα για νομικές ενέργειες. Ελάτε, ανεξάρτητα από τι ποσό είναι, 50.000 ή 5 εκατομμύρια, να φτιάξουμε μια σοβαρή πρόταση, να ρυθμίσουμε σοβαρά τα δάνειά σας, να ξαναγίνετε φίλοι με τους τραπεζικούς, διότι ο τραπεζικός δεν είναι για να παίρνει τηλέφωνο και να λέει τα λεφτά μου. Ποια λεφτά σου, γιατί έχεις δώσει τίποτα εσύ? Είναι για να σε παίρνει τηλέφωνο και σου λέει, μήπως χρειάζεστε κύριε τάδε 100.000 να επενδύσετε τη δουλειά σας, και να σε παρακαλάει ο τραπεζικός να σου δίνει λεφτά. Έχουμε τρελαθεί, δηλαδή εδώ γίνεται, να μην το πω, θα το πω, της ανομαλίας. Δεν υπάρχει κάτι ομαλό. Αντί οι τράπεζες να παρακαλάνε τους δανειολήπτες και τους επιχειρηματίες για να τους στηρίζουν, έχουν καταντήσει οι επιχειρηματίες που εσείς τους καταστρέψατε την πολιτική, να κρύβονται από τις τράπεζες, να μη σηκώνουν τα τηλέφωνα, κάποιοι να έχουν αυτοκτονήσει. Ήρθε μία μάνα στο γραφείο και μου είπε: το παιδί μου δεν άντεξε και αυτοκτόνησε. Τρελαθήκαμε, κουκυβόρτον. Τρελαθήκαμε. Λέω: τι λέτε τώρα? Δεν αντέχουν όλοι. Υπάρχει φίλη μας που μας βλέπει, που όταν ήρθε στο γραφείο μου άνοιξε το κινητό του και μου ήρθε 52 κλήσεις. Μα καλά και εσείς δεν τρέπεστε τώρα, 52 φορές την πήρατε γυναίκα. Καταλαβαίνετε? Αυτά δεν πρέπει να γίνονται, πρέπει να έρθει ισορροπία. Και επειδή λέμε τι, ότι οι τράπεζες, αυτές οι κακόμοιρες οι τράπεζες που δεν έχουν χρήματα, πρέπει να τους βοηθήσουμε εμείς, έχουν πάρει τόσες φορές χρήματα. Να πάνε πολύ πίσω. Γιατί αν θέλουν πραγματικά τα χρήματα, ο μόνος που μπορεί να προσφέρει περισσότερα είναι ο Έλληνας δανειολήπτης. Να τα βρούμε τον Έλληνα δανειολήπτη, να πάμε στην επόμενη μέρα και να έρθουμε σε μια οικονομική ισορροπία. Και να μην χαθεί κανένα σπίτι. Αυτό προτείνει τον μπορείς να το σώσεις. Και εσύ, ο δανειολήπτης, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν υπάρχει άλλο περιθώριο. Γιατί δεν υπάρχει άλλο περιθώριο? Γιατί αν έρθει η διαταγή πληρωμής και πρόγραμμα πλησιασμού, τι γίνεται, κυρία Βορδόνη? Ναι, εκεί θέλουμε προκαταβολές. Και τα ποσοστά τώρα δεν έχει να κάνει. Μην λέμε ποσά. Το θέμα είναι ότι εκεί ζητάνε ποσοστά επί του υπολείπου της οφειλής. Και κάτω ψέματα μπορεί να μην ζητήσουν το 50% της οφειλής, αλλά ένα μικρό ποσοστό, 3-5%, μπορεί και 8 και 10, να το ζητήσουν.
Ξεκίνησε από το 3, έφτασε στο 10. Δηλαδή, αν έχω 300.000, τι θα μου ζητήσει, 30.000. Δυστυχώς, η κάθε τράπεζα έχει ένα δικό της ποσοστό το οποίο καθορίζει τελικά από το κεντρικό κλιμάκιο ότι θέλει να ζητήσει για την προκαταβολή να σταματήσει ο πληστηριασμός. Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε το κομμάτι αυτό, γιατί ο δικαστής για να το αναστείλει ζητάει πολύ μεγάλο ποσοστό, το 50%. Άρα λοιπόν, σίγουρα το 3 και το 5 είναι πολύ χαμηλό, το 40 και το 50. Είδατε, το 3 έγινε 10 και το 10 έγινε μικρότερο από το 50. Για να καταλάβετε τώρα. Και ξέρετε τώρα. Πού πάμε, μισό λεπτό. Ναι. Θέλω να δίνω και λίγο έτσι ένα ύφος λίγο χαρμόσυνο. Γιατί αυτά που έρχονται είναι πάρα πολύ άσχημα. Το θέμα το έχουν ήδη ξεκινήσει. Δεν είναι ότι απλά έρχονται. Να το πούμε σιγά σιγά τώρα, είναι κάνει και ζέστη. Λοιπόν, μην, να το πούμε γιατί εγώ ξέρετε είμαι λαϊκό παιδί. Μην παραμυθιάζεστε. Από τον οποιοδήποτε πολιτικό που σου λέει δεν πρόκειται να γίνει τίποτα, όπου και να είναι, τα προγράμματα γράφονται κανονικά. Εμένα βγουν να μου τα πούνε. Κανονικότατα, κανονικότατα. Όποιος θέλει στο γραφείο μου, το έχω καμιά τριανταριά προγράμματα από τις 9 ξεκινάνε. Δυστυχώς. Από τις 9 του μηνός και μετά. Για τον κόσμο. Τελευταίο μου ραντεβού σήμερα μίλαγε για τον Οκτώβριο. Και να πούμε κιόλας ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν το παιδί τους και πρόβλημα υγείας. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Τίποτα. Και να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους ανθρώπους που έρχονται στο γραφείο και με τιμούν και έρχονται κάνουν και χιλιόμετρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ υπόσχομαι να κάνω το καλύτερο, το ανθρωπίνως δυνατό, το καλύτερο είναι σαν να χειρίζουν τα δικά μου δάνεια. Μην επειδή λέτε, έλα μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Θα έχουμε κανονικά στην καθημερινότητά μας και επειδή εμείς, ξέρετε, το έχω ξαναπεί, εμείς που έχουμε αυτή την προβολή μέσα από τη τηλεόραση, έχουμε και ένα αρνητικό, αυτογράφικη. Λοιπόν, ας γράψει λοιπόν το βίντεο όπως λέγαμε παλιά, γιατί εγώ είμαι της παλιάς σχολής, θα είναι για πολλά χρόνια το πρώτο θέμα. Θα ξεκινάνε, δελτίο ειδήσεων. Μπαμ! Σήμερα είχαμε τόσους πληστηριασμούς. Και φοβάμαι εκεί ο Έλληνας πώς θα αντιδράσει. Ποιος? Αυτός που θέλει αλλά δεν μπορεί. Δεν μιλώ για αυτόν που δεν θέλει να πληρώσει τον παγκυρά διάφορος. Εντάξει, δικαίωμά του. Αυτός που θέλει αλλά δεν μπορεί. Δεν μπορείς, κυρία Τράπεζα, να είσαι αρνητική σε έναν επιχειρηματία που έχει πάρει αρκετές χιλιάδες ευρώ. Και επειδή αυτός ο άνθρωπος, χωρίς να είναι απατεώνας, τον έπιασε η γενική κρίση και δεν μπορεί να τηρήσει κάποιες συμφωνίες. Γιατί, ρωτάω, 75 δις λείπουν λέει από το τραπεζικό σύστημα, το κακό με το τραπεζικό σύστημα θα καταστραφεί. Στην κινητική ιστορία. Αυτά τα 75 δις θα δίνετε στο 3, στο 5, στο 10. Και αν έχω αδικήσει κάποιο φαν, αν πραγματικά λέω τώρα πράγματα που δεν ισχύουν, ας γίνει παιδί μου και να μου πει κύριε Χαλκιωτορίστε, στο 44 το πήραμε, να ζητήσουμε συγγνώμη. Να πούμε πω όπως σας αδικήσαμε. Δεν έχει βγει μία σύμβαση στον αέρα να μας δείξει. Μην τους κακολογούμε τους ανθρώπους τώρα. Στο 50% τα παίρνουν και εμείς λέμε στο 10, στο 3, στο 2. Και έρχεται και ένα σχέδιο Ηρακλής και βλέπετε και οτική αντιπολίτευση δεν λέει κάτι. Δηλαδή, αν δω την αντιπολίτευση να λέει κανένα σπίτι σε χέρια τραπεζίτη ή να του δώσω δρόμο, πραγματικά θα πω τα είδα όλα. Γιατί επί ΣΥΡΙΖΑ έγινε πλήρη απελευθέρωση των δανείων, τα θυμάστε κύριε Βορδόνη. Λοιπόν, άρα καταλαβαίνετε ότι όποια μεριά και να πιστεύετε πολιτικά, εμάς αυτό μας αφήνει παγιρά διάφορους. Εμείς θέλουμε να προστατεύσουμε τους φτωχούς ανθρώπους, τις αδύναμες, τις ευάλωτες κατηγορίες και τις παθείς κατηγορίες. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα, τους επιχειρηματίες που έχουν κάποια ανοίγματα και για κάποιο λόγο μπερδευτήκανε, είμαστε πάλι εδώ να βοηθήσουμε χωρίς να θέλουμε να μπούμε, να βγάλουμε τους λογιστές, να βγάλουμε τους δικηγόρους. Εμείς κάνουμε κάτι άλλο. Ερχόμαστε, ρυθμίζουμε, κουρεύουμε αν και εφόσον μπορούμε και φεύγουμε. Και εσείς συνεχίζετε σύμφωνα με τη γραμμή που σας δίνουμε σε ό,τι έχει να κάνει την τραπεζική σας χρήση. Από εκεί πέρα, τα επενδυτικά σας σχέδια είναι μια άλλη υπόθεση. Άρα, εάν και εφόσον εγώ σήμερα δεν έχω τη διαταγή πλήρωση και δεν έχω το πρόγραμμα του πληστηριασμού, με συμφέρει να πάρω στο 2-10-49-64-569. Γιατί ενδεχομένως δεν θέλω προκαταβολές, καταλάβατε. Mm-hmm. Ενώ αν έχω ένα χαρτάκι σήμερα, αυτό σίγουρα το λέω πριν με πάρετε τηλέφωνο, ότι εδώ θα βάλουμε το πρώτο που θα σας πω είναι προκαταβολή έχουμε. Και εκεί το έχω δείξει, γιατί και αυτά τα αντιμετωπίσαμε. Δυστυχώς, θα πω πριν 2-3 χρόνια ήρθαν προγράμματα πληστηριασμού πρώτης κατοικίας και διεκδικούμε, ακούστε και το λέω δυνατά, και κούρεμα στο πληστηριασμό. Διεκδικούμε. Αλλά μην ακούτε κάποιους που σας λένε πληστηριασμός η καλύτερη ευκαιρία να πιέσει, λέει να κοπεί το ποσό. Δεν είναι η καλύτερη ευκαιρία. Είμαστε με την πλάτη στον τοίχο. Αυτοί που έχουν ένα προνόμιο είναι αυτοί που είναι στον νόμο. Και επειδή αυτοί έχουν ένα προνόμιο άμυνας, γι' αυτό λοιπόν αυτοί οι φίλοι μας, αυτή η Ευρώπη, η γερμανική Ευρώπη που έχει μαζέψει όλο το χρήμα, έβαλε σκοπό
να μην υπάρχει καμία προστασία και έβαλε και σκοπό να διαλύσει και τις υποθέσεις των νόμων. Να δούμε. Μόνο αυτό έχει μείνει. Δεν μείνει κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν διαφωνούμε σε αυτό. Διαφωνούμε σε κάτι. Αυτό υπάρχει, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Ναι, όχι ότι διαφωνούμε. Απλά ο κόσμος πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός γιατί κάποιοι συμβουλή... Έχουμε... Μισό λεπτό, κυρία Βορδόν, συγγνώμη. Ο κύριος Γιώργος από Παγκράτη. Εδώ είμαστε. Καλησπέρα. Γεια σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είσαστε εσείς, μιλάτε. Ναι. Θα, ωραία, μιλάω. Εγώ θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Βορδόνη και να τη ρωτήσω για τις προϋποθέσεις του προγράμματος Γέφυρα. Με ακούτε? Σας ακούμε. Ναι, ναι. Εσείς μιλάτε, απλά δεν μιλάμε για να μιλήσετε εσείς. Είσαστε μάλιστα. Στον... Μάλιστα. Έχετε το λόγο. Κυρία Βορδόνη, να ρωτήσω το εξής. Είμαι ένας πληγέντας επιχειρηματίας, ο οποίος έχει πάρει από γονική παροχή του πατέρα του ένα ακίνητο, το οποίο ακίνητο είναι προσημειωμένο στην τράπεζα. Δανειολήπτης της τράπεζας είναι ο πατέρας μου. Και εσείς τι είστε, εγγυητής στο δάνειο? Και εμείς δεν είμαστε τίποτα. Απλώς δεχτήκαμε ως παιδιά την παροχή, τη γονική παροχή του πατέρα μας. Τι πλατφόρμα, τι κάνει νόμο... που έχει το δάνειο και το ακίνητο. Εσείς το την το πήρατε. Αυτή τη στιγμή το δάνειο βρίσκεται σε προσωρινή καθυστέρηση. Στον μπαμπά σας όμως. Ναι, στο όνομα του πατρός. Άρα εσείς γιατί μην μνημονεύεστε για την πλατφόρμα, ναι. Κάτοχος ακινήτου δεν έχω δάνειο. Το δάνειο είναι, δεν έχω... για πρώτη κατοικία, φίλε μου. Είναι για την πρώτη κατοικία. Το δάνειο το έχουμε πάρει για πρώτη κατοικία ο πατήρ. Μάλιστα. Και το έχει μεταβιβάσει στον ιό από γονική παροχή. Ωραία, θα το πούμε μετά γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο. Ναι. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Θα γίνει και διαδικασία. Θα έχουμε μια απάντηση. Ναι, ναι. Μπορούμε να ανταχθούμε στις προϋποθέσεις. Σωστά, το κατάλαβα. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Θα σας πάρουμε τηλέφωνο. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Λοιπόν. Η προϋπόθεση του νόμου του συγκεκριμένου έχει να κάνει φυσικά με μένα προσωπικά που έχω πάρει το δάνειο. Έτσι ξεκάθαρα. Το αν εγώ τώρα παίρνω το δάνειο σήμερα και μετά από 5 χρόνια το μεταβιβάζω σε εσάς, κύριε Χαλκιώτη, το ακίνητο, η τράπεζα γνωρίζει εμένα που οφείλω το δάνειο. Ωραία. Γιατί εγώ εξακολουθώ και το οφείλω. Το τι γίνεται με το ακίνητο είναι μια άλλη συνέχεια και μια άλλη διαδικασία. Υπάρχει... Αν ο πατήρ λοιπόν είναι συνταξιούχος, φυσικά και δεν μπαίνει στην πλατφόρμα. Και ξέρετε, πολλοί έχετε πάρει στεγαστικά δάνεια. Θα το πω έτσι πολύ φιλικά. Και μεταβιβάσατε στα παιδιά σας, στις φίλες σας, στα ξαδέλφια σας, τώρα, κάτι που ενδεχομένως ίσως ανήκει κάπου αλλού. Γιατί το να μεταβιβάσετε κάτι με την συνένεση της τράπεζας, γιατί αυτό το δάνειο το και να έχω επισέλθει κι εγώ νέος κάτοχος ακινήτου στην δανειακή σύμβαση, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Οπότε μπλέκομαι κι εγώ. Δηλαδή το παιδί του κύριου που πήρε προηγουμένως. Είναι λίγο ιδιαίτερα αυτά. Τα είχαμε θίξει μια φορά. Κάνει αυτή τη διαδικασία. Τα είχαμε θίξει. Οπότε σου λέει, δηλαδή, απλά έχω τη γονική παροχή, έχω τη ψηλή και ο μπαμπάς στην επικαρπή. Αυτό αντιλαμβάνομαι θέλει να πει. Ωραία, ωραία, δεν πάρουμε ένα τηλέφωνο άνθρωπο. Μετά, όταν βρείτε λίγο χρόνο, το εξηγήσετε περισσότερο και να το βοηθήσουμε. Το ξαναλέω. Αυτό το αν δικαιούμαι εγώ δηλαδή μπορώ να πάρω μέχρι το 90% με 600 ευρώ στο ενήμερο δάνειο και μετά έτσι ποσοστία πέφτει αυτό, να πάρω 4, να πάρω 5 χιλιάρια για τους επόμενους 9 μήνες. Δεν είναι λίγα τα χρήματα, αλλά για το πρόβλημα το σημαντικό ποιο είναι, είναι ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι σε ό,τι έχει να κάνει τις παράλογες και υπερβολικές και με άσχημο τρόπο εκφραζόμενες απαιτήσεις των τραπεζών. Και μέσα στα τράπεζες βάζω και τα δάνεια, βάζω και τα φάνες, τα βάζω όλα. Και ιδίως αυτούς που έχετε βάλει και παίρνουν τηλέφωνο, που αυτοί οι άνθρωποι δεν φταίνε. Και λένε, γιατί να κόψω? Λες και είναι δικό του το δάνειο. Τα έχετε ζήσει όλοι. Και εμείς, δηλαδή, αν εσείς το έχετε στο 1, εμείς το έχουμε στο 21 βαθμό, έτσι. Καταλαβαίνετε, εμείς παίρνουμε, εκπροσωπούμε ανθρώπους, κάνουμε ραντεβού. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Είναι και θέμα χαρακτήρα. Ευτυχώς που υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που δουλεύει στις τράπεζες, που έχουν μεγάλη εμπειρία και ευτυχώς έχουν και σοβαρές θέσεις και καταλαβαίνουν και επεμβαίνουν και μαζεύουν τα μάζευτα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ένας δανειολήπτης να μην πληρώσει. Εμείς είπαμε το εξής, ότι οι τράπεζες, επειδή έχουν πάρει πολλές φορές πίσω τα χρήματά τους και οι δανειολήπτες έχουν χάσει τα χρήματά τους μέσα σε μια νύχτα, κοιμήθηκε ένας συνταξιούχος και έπαιρνε 2.000 και ξύπνησε με ένα χιλιάρικο. Και τι, και το είπαν κιόλας, εσύ φταίς που είσαι απατεώνας. Πού είναι ο συνταξιούχος? Ή ακόμη και κάποιος, παιδιά, σε αυτό έχουμε τελείως διαφορετικό. Εγώ θέλω το κράτος να δίνει ό,τι δικαιούται ο καθένας συνταξιούχος. Μεγάλη σύνταξη 3.000 και 5.000 δεν τα έχει πληρώσει ο άνθρωπος. Επειδή εσείς δεν ξέρετε τι σας γίνεται και χάσετε τα λεφτά, την πληρώσουν οι συνταξιούχοι. Όχι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό. Εγώ λέω, πλήρωσε ο άνθρωπος. Πλήρωσε ο άνθρωπος. Μα λέει θα πάρει 3.000. Γιατί είναι τα λεφτά σου θα πάρει? Δεν πλήρωσε ο άνθρωπος αυτός για τις συντάξεις.
Δεν έχει πάρει, δεν καθόντουσαν ένα ζευγαράκι και λέγανε δεν θα βγούμε έξω, θα πάμε στα μπουζούκια, θα πάρουμε μια καλύτερη σύνταξη. Και έρχεσαι εσύ και του λες γιατί να πάρεις 3.000, γιατί είναι τα λεφτά του πατέρα σου παίρνει. Δεν τα έχει πληρώσει ο άνθρωπος αυτός. Βρήκατε τώρα στο εξοχικό και του έχετε διαλύσει. Όλοι οι ναυτικοί 4 και 5.000 θα παίρνουν κάθε Χριστούγεννα. Τι πήραν, ένα χιλιάρικο. Ένα δευτερόλεπτο. Αυτό ο εξοχικό που παίρνει 4.000. Οι άνθρωποι άλλοι που έχουν πληρώσει συντάξεις, μία και δύο συντάξεις. Όχι, λέει, θα πάρεις μία σύνταξη μέχρι 1.500. Γιατί, ρε, από πού? Από πού? Και μετά τι του λέτε? Μα δεν τρέπεσαι που δεν πληρώνεις το δάνειό σου. Μα εσύ δεν τρέπεσαι που του πήρες τα λεφτά του και τον ανάγκασες να γίνει κλέφτης. Και απατεώνας που λες εσύ ότι είναι. Τι να κάνει ο άνθρωπος? Ορίστε. Αυτή τη στιγμή παραβιάζεται μια πολύ βασική αρχή του ελληνικού μας συντάγματος που λέει ότι όλοι είμαστε ίσοι απέναντι στον νόμο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δυστυχώς οι αποφάσεις που έχουν βγει δεν δικαιώνουν το πλήθος των Ελλήνων συνταξιούχων, γιατί ξεκάθαρα έχει μπει ένας περιορισμός και λέει ότι αν είσαι από τα 1.000 και πάνω που είχες συνολικά κύρια και επικουρική και υπάρχει αυτή η απομείωση, τότε και μόνο λίγο θα πάρεις τα αναδρομικά. Ενώ όσοι είναι κάτω από το 1.000 δεν θα πάρουν. Αυτή τη στιγμή κακώς υπήρχε αυτός ο διαχωρισμός και έχει έρθει στο σημείο ένας συνταξιούχος να μαλώνει με τον απέναντι γείτονα συνταξιούχο. Που μέχρι και χθες μπορεί να ήταν φίλοι και να μιλάγανε. Αυτό δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί. Έχει δίκιο ο κόσμος που κάποιοι έχουν αγανακτήσει γιατί θα πάρουν ευρώ. Βέβαια, φυσικά και οι άλλοι καλά θα κάνουν, θα πάρουν αυτά που θα πάρουν. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς εφαρμόζουμε κατά το δοκούν κάποια άρθρα του συντάγματος και δεν είμαστε σωστοί στις αποφάσεις που βγαίνουν. Καλησπέρα, κυρία Τζορτζίνα. Με ακούτε, είστε στη γραμμή? Την έχουμε τη φίλη μας. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι επειδή τα πράγματα είναι δύσκολα, θεωρητικά έχουμε περίπου 15-20 μέρες ακόμα που είναι ο Αύγουστος. Mm-hmm. Από Σεπτέμβριο τα πράγματα είναι δύσκολα. Όσοι έχετε προγράμματα πληστηριασμού και διαταγής πληρωμής, 2-10-49-64-569, ελάτε τώρα να έχουμε χρόνο. Διότι αν έρθετε μια εβδομάδα, 5 μέρες πριν τον πληστηριασμό, ενδεχομένως να μην σας αναλάβουμε. Γιατί είναι μεγάλο το ρίσκο και εμείς δεν είμαστε αυτούς που λένε έλα μωρέ, δεν πρόκειται να σου κάνει τίποτα, να δεις τι θα γίνει τίποτα στον πληστηριασμό. Άρα, δεν απελπιζόμαστε, απλά λέμε ότι θέλουμε χρόνο. Και κάποια προγράμματα ήδη τα δουλεύουμε και προσπαθούμε να βρούμε τον τρόπο έτσι ώστε να έχουμε και λίγο χρόνο, γιατί κάτι μπορεί να πάει στραβά, για χρήματα μιλάμε, να μην χάσει ο άλλος την περιουσία του. Μην τα αφήνετε αυτά τελευταία στιγμή, και όλα να παίζουν κοροναγράμματα. Και καλά θα είναι να έχετε πάρει τα σπίτια και τα ακίνητα αυτά από ένα δάνειο. Αν είναι πατρική περιουσία, αν ήταν η κόπη μια ζωή του μπαμπά σας και της μαμάς σας, εκεί παίζουν. Λοιπόν, πολύ γρήγορα θέλω να δείξω δύο ακίνητα. Να δείξουμε λίγο το ακίνητο στον Κορυδαλό. Αν το έχουμε έτοιμο, το κοντρόλ, αν είναι έτοιμο, αν μπορεί. Μιλάμε για ένα ακίνητο δίπλα στο μετρό, στην πλατεία Ελευθερία, στον Άγιο Γιώργη Κορυδαλού. Είχα πει στην πλατεία, αν έχω κάνει λάθος, είναι στην πλατεία στον Άγιο Γιώργη Κορυδαλού. Βέβαια, αυτά είναι δύο γωνίες διαφορά. Πολύ κοντά στο μετρό, νομίζω τώρα. Μπράβο, που λειτουργεί στον Κορυδαλό. Είναι δίπλα. Ευχαριστώ πολύ. Είναι δίπλα στην πλατεία Ελευθερία, είναι δίπλα στον κεντρικό δρόμο. Πουλιέται στις 60.000 ευρώ, είναι 90 μέτρα στον τρίτο όροφο. Χρειάζεται κάποιες μικροεπισκευές, οι οποίες το κόστος είναι από 1.000-1.500 ευρώ που ο ιδιοκτήτης δέχεται να φερθούν από το τίμημα. Είναι μια πολύ καλή λύση για κάποιους ανθρώπους που θέλουν να πάρουν το κάτι παραπάνω, γιατί αν τα έχουν τα λεφτά στην τράπεζα θα πάρουν 0, τίποτα, ελάχιστα, ψίχουλα. Λοιπόν, από εκεί και μετά, να δείξουμε αν έχουμε και μια άλλη φωτογραφία, λίγο να δει ο κόσμος. Εδώ είναι το μπάνιο, είναι 90 μέτρα. Έτσι, εδώ είναι η κουζίνα. Νομίζω εδώ δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Εδώ μπορεί να μπουν δύο φοιτητές να δίνουν ή και τρεις, γιατί τώρα το μετρό ανοίγει τέτοιες δυνατότητες. Από 100-150 ευρώ να μαζεύει ένα ενίκιο γύρω στα 5 εκατοστάρικα. Λοιπόν, νομίζω ότι ένας άνθρωπος που έχει περίπου στις 60.000, 57 περίπου, ας πούμε, 58, δεν θα βρει καλύτερη απόδοση αγοράτος σε ένα κίνητο δίπλα στο μετρό, που όλα αυτά θα πάνε στα ύψη. Γύρω από το μετρό, αυτό το ακίνητο είναι πάρα πολύ καλό για κάποιον που θέλει να έχει μια σταθερή απόδοση χρημάτων, κάτι καλύτερο από την τράπεζα. Δηλαδή, εδώ βγαίνει ένα 7-8-9%. Και αν μπορούμε να δείξουμε λίγο και τα ακίνητα στην Κερατέα, αν το έχουμε έτοιμα, αν προλαβαίνουμε. Ωραία. Άρα, εξηγήσαμε τον κίνδυνο, εξηγήσαμε τις λύσεις. Ωραία. Εξηγήσαμε τι πρέπει να κάνουμε. Εδώ έχουμε μοναδικά ακίνητα που είναι τελειωμένα στο περίπου στο 50%. Ο ιδιοκτήτης εδώ, γνωρίζοντας τα προβλήματα, λέει γιατί κάθε μία ζητάει από 100 στους 120, είναι 3-4, 5-6 εκείνη, και δέχεται και το 50%. Και το υπόλοιπο το κάνει με ένα διαγωνισμό να βοηθήσει. Θέλει να βοηθήσει.
κοινόχρηστη πισίνα, ανοιχτά κλειστά πάρκινγκ, ένα πραγματικά τέλειο συγκρότημα που ο τυχερός που θα το πάρει αυτό θα εύχομαι να το χαρεί, να το ευχαριστηθεί και μπορεί και να το φτιάξει και όπως θέλει γιατί καταλαβαίνει στο 50%. Λοιπόν, κλείνουμε κυρία Βορδόνη. Ο κόσμος, μόνο ότι έχει μπει ο μήνας Αύγουστος, νομίζω ότι έχει έρθει αυτή τη στιγμή σε μια διαδικασία και προσπαθεί να κλείσει τις συμφωνίες με τις τράπεζες. Προσπαθεί να δει τι καλύτερο μπορεί να γίνει με τα δάνειά του και τι μπορεί να κερδίσει, άσχετα με το μήνα που διανύουμε, διότι οι διαπραγματεύσεις δεν σταματάνε μέσω Αυγούστου. Αντιθέτως, θα έλεγα ότι το κλίμα είναι πάρα πολύ πιο θερμό και όχι λόγω του καιρού, λόγω ότι πολύ απλά οι διαδικασίες εντείνονται πριν τους πλησιασμούς του Σεπτεμβρίου. Άρα, καλό θα είναι και εμείς να πιέσουμε όσο μπορούμε αυτή τη στιγμή και να κλείσουμε τις καλύτερες δυνατές συμφωνίες για εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είστε για την Πέμπτη, κυρία Βορδόνη. Θα κλείσουμε μαζί τη χρονιά. Ευχαριστώ. Ξεκάθαρα, απλά και γρήγορα. Σε ενδιαφέρει να σώσεις την περιουσία σου. Σε ενδιαφέρει να μην χάσεις τίποτα. Σε ενδιαφέρει να έχεις την περιουσία σου στα χέρια σου και να την νοικιάζεις και να μην έχεις κανένα πρόβλημα. Έχεις ένα πρόγραμμα πληστηριασμού και σε ενδιαφέρει να διεκδικήσεις ενδεχομένως και ένα κούρεμα. Θέλεις να διεκδικήσεις μια μεγαλύτερη απόδοση από το να έχεις τα λεφτά στην τράπεζα. Είτε αγοράζεις κάποιο ακίνητο, είτε έρχεσαι κάνοντας ένα ραντεβού μαζί μας, να σου πούμε κάποιους άλλους τρόπους απόδοσης που μπορεί να έχεις ένα μεγαλύτερο κέρδος, γνωρίζοντας πάντα ότι όλες οι επενδύσεις έχουν ρίσκο. Εάν ναι, τότε είμαστε οι άνθρωποι σου, όπως βοηθήσαμε τόσο όλους τους ανθρώπους, να βοηθήσουμε και σένα. Απλά πράγματα. 2-10-49-64-569. Μας παίρνεις, πίνουμε ένα καφέ, συζητάμε και βρίσκουμε τη δική σου λύση που θα σε βγάλει από ένα διέξοδο και θα σου δώσει οξυγόνο. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Blue Sky για το χώρο και το χρόνο, στα παιδιά στο Control. Τα ευχαριστώ πολύ που πολλές φορές τα πιέζω. Ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που μας στηρίζετε. Εμείς θέλουμε η Ελλάδα να μείνει στους Έλληνες και αυτά τα χώματα να παραδώσει στους Έλληνες. Άρα όλοι να βοηθήσουμε και να θυμάστε ότι δεν πρέπει να πηγαίνει ο Έλληνας απέναντι στον άλλον. Ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε πάρα πολλά πράγματα. Η Ελλάδα για τους Έλληνες και για την πατρίδα. Να είστε καλά, καλό βράδυ.